Είμαι πολύ χαρούμενη που θα κάνω πασαρέλα. Δεν έχω ξανακάνει. Το μόνο που ξέρω να κάνω είναι να χορεύω στα κλαρίνα. Βαρισίματες δηλώσεις λίγο πριν την πασαρέλα από τη Φωτεινή. Ας ξεκινήσουν τα κλαρίνα. Μαριτίνα, τι είναι αυτό που φόρεσες σήμερα? Σε γκαλά θα πας? Έτοιμες? Ας ξεκινήσει ο μαέστρος. Έλα ρε μπόχο πρίνσες. Άσπρη τσάντα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη. Τι κοιτάζεις εσύ τα πέδιλα, πού να τα δεις? Αναστασία συγκρατήσου. Ανέκφραστη μικρή. Φωτεινούλα μου, βλέπω η πασαρέλα σου αρέσει και της αρέσεις και εσύ. Περπατάς πάρα πολύ όμορφα, μπράβο σου. Το ντεπιές που επέλεξες μ' αρέσει πολύ. Φυσικά είναι αναμενόμενο να φοράτε όλες λουλούδια και λαχούγια αυτήν την εβδομάδα. Θα προτιμούσα να έχεις διαλέξει το πετρόλ, όμως και αυτό σου πάει πολύ. Δεν βλέπουμε πολύ κοιλιά, είναι πάρα πολύ ωραία η φούστα. Ο φάκελος μ' αρέσει, αλλά θα τον προτιμούσα σε άλλο χρώμα, τύπου μαύρο ή μπλε. Και τα πέδιλα δεν πάνε δυστυχώς. Τα κοσματάκια σου μια χαρά. Έλα να σε ξαναδώ. Μπορεί η δεύτερη εντύπωση να είναι καλύτερη. Α, τέτοια φιλιά. Για πες μου τώρα, πώς ένιωσες την πασαρέλα? Ένιωσα πολύ όμορφα όταν έκανα πασαρέλα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το ξαναέκανα. Η Φωτεινή στην πασαρέλα δεν μου άρεσε και πολύ. Θεωρώ ότι το περπάτημά της ήταν λίγο μονοκόμματο, παρ' όλα αυτά φάνηκε ότι είχε αυτοπεποίθηση. Για να δούμε τώρα πώς αξόδεψε για το σύνολό της η Φωτεινή. Για το top πλήρωσε 85 ευρώ, για τη φούστα 115, τα πέδιλα κόστησαν 29 ευρώ, η τσάντα 36, τα σκουλαρίκια 10 και τα βραχιόλια 30 ευρώ, από 15 ευρώ το ένα. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 305 ευρώ και της έμειναν 45.